Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η κοινωνία της Σιτίας είναι ανάστατη μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου για συγχωνεύσεις τμήματων δημοτικών σχολείων βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες διευθύντριες, διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να συγκροτήσουν στο My School τα τμήματα με βάση τα τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού δυναμικού, χωρίς καμία αναφορά στη σύνθεση των τμήματων, τις πιθανές ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, άλλες κοινωνικές παραμέτρους, χτυπώντας με αυτόν τον τρόπο παραπέρα τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η εκπαιδευτική εκεί στη Σιτία, στο Λασίθι γενικότερα, γονείς και μαθητές, μετά από 12 μέρες αποχής από τα μαθήματα, με τη στήριξη όλων των φορέων και των σωματείων της Σιτίας, σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας και την αλληλεγγύη σχολείων της Ιεράπετρας, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στη διάλυση των σχολείων της Σιτίας με τις συγχωνεύσεις τμήματων και την έλλειψη εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού επιστημονικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά έγιναν οι εξής συγχωνεύσεις τμήματων στη Σιτία. Η τέταρτη τάξη του πρώτου δημοτικού, η πρώτη τάξη του δευτέρου δημοτικού, Β, Γ και Δ τάξη του τρίτου δημοτικού και Δ τάξη του τέταρτου δημοτικού. Έπειτα βέβαια από κινητοποίησεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και των Συλλόγων Γονέων, καθώς και την αποχή από τα μαθήματα των μαθητών της τέταρτης τάξης του τέταρτου δημοτικού σχολείου, ανακλήθηκε μόνο η συγχώνευση της παραπάνω τάξης, μολονότι και στα υπόλοιπα τμήματα των άλλων σχολείων ισχύουν ίδιες προϋποθέσεις. Και εύλογα βέβαια δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Επιπλέον, από τους τρεις σχολικούς νοσηλευτές που υπήρχε ανάγκη στο νομό Λασιθίου, προσλήφθηκαν μόνο τέσσερις, με αποτέλεσμα τα σχολεία της Σιτίας να στερηθούν και αυτό το απαραίτητο προσωπικό στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζεται, που αντιμετωπίζει τους μαθητές μόνο ως αριθμούς με τη λογική του κόστους-οφέλους. Βέβαια, όπως τονίζουν σε κοινό τους ψήφισμα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Σιτίας, ο Μίσον, Σύλλογοι γονέων από σχολεία του Δήμου Σιτίας και άλλοι φορείς λένε ότι γίνεται αντιληπτό τι θα επακολουθήσει τη νέα σχολική χρονιά όταν εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάξουν σε τμήματα 25 μαθητών με 4 και 5 μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και χωρίς παράλληλη στήριξη ή με παράλληλη στήριξη που μοιράζεται σε 3 και 4 μαθητές. Μαθητές που μέχρι χθες πήγαιναν σε ένα σχολείο με τους μαθητές τους, θα τους αναγκάσετε να αλλάξουν εκπαιδευτικό περιβάλλον για λόγους αδιανόητους παιδαγωγικά. Μόνο με οικονομικούς όρους μπορεί να εξηγηθεί αυτή η πολιτική επιδίωξη και φυσικά η μείωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακληθούν οι συγχωνεύσεις συμπτύξεις τμήματων στα δημοτικά σχολεία της Σιτίας, να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά χωρίς περικοπές και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, με κατεύθυνση 15 του ανώτερου ανά τμήμα σε νηπιαγωγεία και Α και Β δημοτικού και 20 το ανώτερο σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις με αντίστοιχες προσλήψεις όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών. Και τέλος, τι θα κάνετε προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά σε παράλληλη στήριξη και σχολικούς νοσηλευτές? Ευχαριστώ. Εκ των προτέρων, θα ήθελα την ανοχή σας, γιατί ενδεχομένως θα χρειαστώ περισσότερο από 3 λεπτά για να απαντήσω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του συναδέλφου. Εκείνο που έχω να σας πω, κύριε συνάδελφε, είναι ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, όπως γίνεται και σε όλη την Ελλάδα, εφήρμοσε τις εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα. Είναι μια άσκηση που ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας με τους συναδέλφους του Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και τους περιφερειακούς διευθυντές τι κάνει, ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος επιτρέπει ως μέγιστο αριθμό ή επιβάλλει ή περιορίζει το μέγιστο αριθμό, όπως θέλετε το λέμε, σε 25 μαθητές ένα τμήμα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Και αυτό δεν είναι κάτι που εισήχθη επί Νέας Δημοκρατίας, ήσχε ήδη από το 2017. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάθε τμήμα επίσης από το 2017 είναι ένας ανά τμήμα. Όταν έχουμε μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή δυσορθογραφία, δυσαριθμισία, δυσαναγνωσία κλπ. Από το 2017 επίσης επιτρέπεται να είναι 4 ένα τμήμα και αν υπάρχει υπέρβαση αυτού του αριθμού, μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά 3, εκτός εάν υπάρχει τμήμα ένταξης και αυτό αφορά μόνο τις μαθησιακές δυσκολίες.
Δεν υπάρχει καμία μεταβολή. Αυτά ισχύουν και ισχύουν ευλαβικά. Θα παρατηρήσει και για την παράλληλη στήριξη και στην εκπαίδευση. Η συνθήκη ένας προς ένα δεν ισχύει πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Ομοίως δεν ισχύει και στη χώρα μας. Έχει βγει σχετική εγκύκλωση ήδη από το 2013. Εκτός εάν, κύριε συνάδελφε, υπάρχει ειδικά εμπεριστατωμένη υπόδειξη από το κεδασί, οπότε τότε ναι, θα υπάρξει ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσότερων ενδεχομένως εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση στο ίδιο τμήμα του σχολείου. Συγκεκριμένα τώρα για τις σχολικές μονάδες για τις οποίες ρωτάτε το Υπουργείο μας. Η ενημέρωση που έχουμε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σιτίου μας λέει πως το πρώτο δημοτικό σχολείο Σιτίας στην τέταρτη τάξη ένα τμήμα με 23 μαθητές. Κάτω από τον ανώτατο αριθμό. Δύο μαθητές με γνωμάτευση και έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη. Καμία παρατυπία. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Σιτίας, πρώτη τάξη. Ένα τμήμα 23 μαθητών. Πάλι κάτω από τον αριθμό των 25. Ένας μαθητής με γνωμάτευση, υπάρχει εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη. Τρίτο δημοτικό σχολείο Σιτίας, στη δεύτερη τάξη. Τμήμα 24 μαθητών. Καμιά υπέρβαση του ανώτατου αριθμού. Υπάρχουν δύο μαθητές με γνωμάτευση, έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη. Στην τρίτη τάξη 23 μαθητές, δύο με γνωμάτευση, επίσης με εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη. Τέταρτη τάξη 25 με τον ανώτατο αριθμό, όχι με υπέρβασή του, ένας μαθητής με γνωμάτευση με εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη. Ότι και θα σας πω επίσης γιατί είναι σημαντικό και στα τέσσερα δημοτικά σχολεία της Σιτίας υπάρχει και τμήμα ένταξης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία παρέκκληση. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι σε σχέση με την τέταρτη τάξη του τετάρτου δημοτικού σχολείου Σιτίας δεν ανακλήθηκε η απόφαση γιατί έγινε κινητοποίησης. Έπρεπε αυτή η τάξη να λειτουργεί με δύο τμήματα, γιατί έχει 49 μαθητές συνολικά. Ο διευθυντής όμως της εκπαίδευσης, όπως μπορεί, γιατί έχει αυτονομία η εκπαιδευτική διαδικασία και τα σχολεία, έκρινε ότι επειδή από τους 49 μαθητές οι τρεις έχουν γνωμάτευση, έπρεπε να γίνει λειτουργία με τρία τμήματα αντί των δύο. Έκρινε και ορθά κατά τη γνώμη μας ότι είναι ένας μεγαλύτερος αριθμός γνωματεύσεων σε σχέση με τη μία ή τις δύο γνωματεύσεις που έχουν άλλα τμήματα της περιοχής. Και αυτό δεν έγινε μόνο στο σχολείο αυτό, γιατί αναφερθήκατε στις κινητοποιήσεις και θεωρήσατε όχι ότι δεν είναι καλοδεχούμενες εντυπώσεις προς Θεού, αλλά δεν είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αποφάσεις οι οποίες είναι ευνοϊκές κατά τη δική σας εκτίμηση και ορθές κατά τη δική μας λαμβάνονται. Το ίδιο έγινε και σε άλλα σχολεία του Λασίθιου. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω. Στη δεύτερη τάξη του τετάρτου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, 49 παιδιά, 4 γνωματεύσεις. Τρία τμήματα αντί για δύο που θα έπρεπε να είναι κανονικά. Στην τέταρτη τάξη του δεύτερου δημοτικού του Αγίου Νικολάου, 49 παιδιά, 11 γνωματεύσεις, τρία τμήματα αντί για δύο που έπρεπε να είναι κανονικά. Και αυτά, όπως σας είπα, έχουν την απόλυτη αποδοχή και στήριξη του Υπουργείου, δείχνουν πως ούτε το Υπουργείο, ούτε και οι διευθυντές εκπαίδευσης, ασκώντας την αρμοδιότητά τους, έχουν αγκυλώσεις ή δογματισμούς. Επίσης, σε ό,τι μας έχει ενημερώσει η αρμόδια διεύθυνση, οι συγχωνεύσεις, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λασίθι, αφορούν ουσιαστικά 8 από τα 500 τμήματα της περιοχής, δηλαδή ποσοστό 1,6%. Κανένα παιδί δεν μετακινήθηκε σε όμορφη σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν ξεπεράστηκε αριθμό των 25 μαθητών, τηρήθηκαν ακριβώς τα προβλεπόμενα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Κυρία Υπουργέ, όπως αντιλαμβάνεστε, έχετε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς, στους μαθητές. Γιατί εδώ προωθείται μια βίαιη αντιπαιδαγωγική δημιουργία τμήματων στα μέγιστα απαράδεκτα προβλεπόμενα όρια, δηλαδή με 25 μαθητές στην πρωτοβάθμια και με 25 έως 28 μαθητές στη δευτεροβάθμια, χωρίς, επαναλαμβάνω, να λαμβάνεται υπόψη κανένα παιδαγωγικό, κοινωνικό και άλλα κριτήρια. Όπως προβλέπεται άλλωστε και από τον νόμο, το μαζικό κόψιμο των ολιγομελών τμήματων και η συγχώνευσή τους με συνέπεια μαθητές μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, αλλά και μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου να μετακινούνται σε όμορες μονάδες, να αλλάζουν δηλαδή σχολικό περιβάλλον. Περιγράψατε ποια είναι η κατάσταση στα σχολιά της Σιτίας. Δεν πρόλαβα ακριβώς να δω, να λάβω υπόψη μου αυτά τα οποία είπατε, αλλά θέλω όμως να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Ότι σε κάθε ένα τμήμα από τα παραπάνω που αναφερθήκατε έχει προσληφθεί ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, που ενώ η πρόσληψη έγινε για ένα συγκεκριμένο μαθητή, ο ρόλος του έχει αλλάξει σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το οποίο δίνει οδηγίες ώστε οι παράλληλοι
να βοηθά όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Άρα δεν υπάρχει εξατομικευμένη στήριξη για το παιδί που χρήζει διαρκούς βοήθεια. Στη δεύτερη φάση των προσλήψεων από τις 56 αιτήσεις παράλληλης που εκκρεμούσαν σε νηπιαγωγείο και δημοτικό στο νομό Λασιθίου, προσλήφθηκαν μόνο 2 νηπιαγωγοί παράλληλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία της Υπαίθρου, στο Δήμο Σιτίας, με γνωματεύσεις για παράλληλοι να μην έχουν τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται. Το ίδιο έγινε φυσικά και πανελλαδικά, ενώ το Υπουργείο Παιδείας απαντά ότι εξαντλήθηκε ο πίνακας ειδικής αγωγής ή ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται την πρόσληψη ή παρετούνται. Η πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε σε αυτό το σημείο, αφού από τη μία δεν υπάρχει προγραμματισμός και από την άλλη δεν δίνει το δικαίωμα στους αποφύτους των παιδαγωγικών τμήματων να μπουν στους πίνακες επειδή είναι κλειστοί για 2 χρόνια ή επιβάλλει διετή ποινή αποκλεισμού σε όσους παρετούνται για λόγους οικονομικούς και οικογενειακούς. Επίσης, εκκρεμούσαν 23 αιτήσεις για σχολικούς νοσηλευτές στο νομό, από τους οποίους προσλήφθηκαν στη δεύτερη φάση μόνο 2. Κανένα στη Σιτία. Κάθε σχολείο της πόλης, αλλά και κάποιων χωριών, έχουν περιπτώσεις διαβήτη ή επιληψίας που χρήζουν την άμεση ανάγκη σχολικού νοσηλευτή. Τώρα, προσπαθήσατε να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα για το συγκεκριμένο σχολείο της τέταρτης τάξης του τέταρτου δημοτικού σχολείου. Και όλοι γνωρίζουν για ποιο λόγο έγινε. Εγώ περιμένω στη δευτερολογία σας να πείτε γιατί έγινε αυτή η επιλεκτική μεταχείριση. Και το θέμα δεν είναι ότι κακώς έγινε, το θέμα είναι ότι γιατί δεν έγινε και στα άλλα σχολεία που επίσης παρουσιάζουν παρόμοια, ίσως και πιο οξυμένο πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να μας το πείτε εσείς στη δευτερολογία σας. Πρόκειται λοιπόν για τη συνέχεια μιας αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που θέλει τα σχολεία να λειτουργούν με ελάχιστους σπόρους, με γερασμένα, ασυντήρητα σχολικά κτίρια, χωρίς έλεγχο για την αντισημική θωράκιση, χωρίς μέτρα προφύλαξης από καύσονες, από βαρυχημονιές, πανδημίες, ατυχήματα και πάει λέγοντας. Κατά συνέπεια, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσετε γενναία, να λύσετε τέτοιου είδους ζητήματα, εκκρεμούν πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, να σταματήσετε αυτή την ανάλγητη αντιπαιδαγωγική, αντιεκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείτε και φυσικά μην παίρνετε ένα μαχαίρι και κόβετε και ράβετε ανάλογα το τι μπορεί να σας λέει ο κάθε τοπικός δικός σας βουλευτής, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτή η επιλεκτική μεταχείριση είναι που έχει εξοργήσει τους κατοίκους και της Σιτίας, αλλά και σε άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Ευχαριστώ.